ξέχασε τις τιμωρίες μου έρχονται. Σημειωτέων ότι το Πανεπιστήμιο από πριν τις γιορτές είναι χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας, αλλά θα έχουμε αστυνομία. Οπότε είμαστε ήσυχοι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μιλώντας για πολιτικές συνδεδεμένες. Θα χρησιμοποιήσουμε τις κομικές ενταγμένες για να δούμε ποια είναι η τροχιά σε βαρετικό πεδίο. Και το τρίτο που θα ήθελα να κάνουμε, ελπίζω να το προλάβουμε, είναι να μιλήσουμε για την έννοια του ενεργού δυναμικού. Που εμφανίζεται πάντα σε κεντρικές αστρόβιλες δυνάμεις. Λοιπόν, να πιάσουμε τα πράγματα από που το αφήσαμε. Θα μου επιτρέψετε να αλλάξω σύμβολο για λόγους οικονομίας γραφής. Θα χρησιμοποιώ το σύμβολο R μοναδιαίο αντί του ε R και θ μοναδιαίο αντί του ε θ. Οπότε είχαμε πια
πει ότι όταν έχουμε κινήσεις οι οποίες συμβαίνουν πάνω σε ένα επίπεδο και υπάρχει και κάποιο κέντρο ελεκτικό, ακουστικό, δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή υπάρχει κάποιο κέντρο που πηγάζει η οποιαδήποτε δύναμη καθοδηγεί το σωματίδιο, τότε είναι βολικό να χρησιμοποιήσει κανείς πολικές ενδεδεμένες, όπου αυτό είναι το κέντρο, αυτό είναι το σωματίδιο το οποίο δέχεται την δύναμη, ας υποθέσουμε πως είναι ελεκτική προς το παρόν, και θέλουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η τροχιά του πάνω σε αυτό το επίπεδο. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν πολικές τεταμένες για να περιγράψουμε τη θέση του σωματιδίου και την ταχύτητα του σωματιδίου, θα το δούμε σε λίγο, όπου τη μεν θέση κατευθείαν τη γράφω μήκος, απόσταση από το κέντρο επί μοναδίο διάνυσμα που μου δείχνει σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται το σωματίδιο. Αν πάμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα, θα πρέπει να παραγωγήσουμε την από πάνω σχέση, οπότε θα προκύψουν δύο όροι. Ο ένας όρος είναι ο R dot επί R μοναδίο, το άλλο όρος είναι ο R επί R μοναδίο dot. Υπενθυμίζω, το dot σημαίνει παράγωγος ως προς το χρόνο. Και με τη συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη φορά, είναι σχεδόν προφανές ότι το R μοναδιαίο dot δεν είναι τίποτα άλλο παρά το θήτα μοναδιαίο επί θήτα dot. Το θήτα μοναδιαίο dot δεν είναι τίποτα άλλο παρά θήτα dot επί μείον R μοναδιαίο. Φτιάχνω ένα διάγραμμα έτσι συνοπτικό για να φανούν αυτές οι σχέσεις. Φτιάχνω το R μοναδιαίο, φτιάχνω ένα γειτονικό R μοναδιαίο, τόνος να το πω. Ο τόνος αυτός δεν σημαίνει παράγωγος, σημαίνει απλώς, για να μην γράφω R χρονική στιγμή TAF και R μοναδιαίο και χρονική στιγμή TAF σε TAF, το ονομάζω R και R τόνος, οπότε το R μοναδιαίο dot σημαίνει το όριο καθώς ο χρόνος τίνει στο 0, της διαφοράς R τόνος μειον R μια δεκατή. Και με τη λογική αυτό που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα, αυτό τελικά φαίνεται να κατευθύνεται στην κατεύθυνση, αυτή η διαφορά στην κατεύθυνση θήτα μοναδιαίο, και η μεταβολή της γωνίας προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα μου φτιάξει αυτό το θήτα dot που έχω γράψει εδώ. Κατά πλήρη αντιστοιχεία, το θήτα μοναδιαίο τώρα, που αντιστοιχεί στο άρ μοναδιαίο, και το θήτα μοναδιαίο τόνος, που αντιστοιχεί στο άρ μοναδιαίο τόνος, το θήτα μοναδιαίο είναι ορθογώνιο στο άρ μοναδιαίο, το θήτα τόνος μοναδιαίο είναι ορθογώνιο στο άρ τόνος μοναδιαίο, είναι εύκολο να δείτε ότι το θήτα μοναδιαίο τόνος, που κατασκευάζεται από ένα αντίστοιχο όριο διαφορών, θα μου δώσει κάτι στην κατεύθυνση μείον R μοναδιαίο. Το R μοναδιαίο κοιτάζει προς τα δω, το μείον R μοναδιαίο κοιτάζει ανάποδα. Επί το ρυθμό μεταβολής του πώς στρίβει το σωματίδιο καθώς προχωράει από μία θέση σε μία επόμενη θέση. Οπότε αυτές είναι οι βασικές σχέσεις που θα χρησιμοποιήσω. Θα τις χρησιμοποιήσω σε ακόμα πιο απλή μορφή. Και αυτή είναι η γεωμετρική εξήγηση αυτών των σχέσεων. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, δεν είναι ανάγκη να κάνει κανείς αυτού του είδους γεωμετρικές κατασκευές, αν αισθάνεται δυσκολία και περιέργεια, δεν έχει άνεση στο να σκεφτεί γεωμετρικά. Μπορεί απλώς να γράψει σε τεσσερις τεταμένες πόσο είναι το R μοναδιαίο, πόσο είναι το θήτα μοναδιαίο. Το R μοναδιαίο, για παράδειγμα, είναι χ μοναδιαίο επί ψι μικρονο θήτα συν ψι μοναδιαίο επί μικρονο θήτα. Και το θήτα μοναδιαίο είναι συν ψι μοναδιαίο επί μικρονο θήτα μείον η δυτική τάξη προς τα πίσω, χ μοναδιαίο, συγγνώμη,
ξύμωνα 2 επί συμμήτρων θήτα, μείον χύμωνα 2 επί ημίτρων θήτα. Το ρόλο των ημιτώνων και των συμμητώνων ανάποδα βαλμένων σε σχέση με τις συνδεταλμένες του άρθρου. Και να παραγωγείς αυτό. Εμένα θα χρειαστούν σε δεύτερο επίπεδο όχι αυτές οι σχέσεις, αλλά οι σχέσεις δι άρμονα διέω προς δι θήτα και δι θήτα μοναδιέω προς δι θήτα. Δηλαδή, πώς στρίβουν, πώς αλλάζουν τα μοναδία διενύσματα άρμονα διέω δι θήτα μοναδιέω, καθώς το σωματίδιο κινούμενο αλλάζει τη γωνιακή του θέση. Οπότε, όπως βλέπετε, σε αυτές τις κατασκευές δεν μπαίνει η χρονική εξέλιξη των πραγμάτων, μπαίνει απλώς η γεωμετρική θεώρηση των πραγμάτων, υπό την έννοια εγώ φτιάχνω μια τροχιά. Δεν ξέρω με τη χρονική σειρά ακολουθώ αυτή τη σειρά, αλλά με ενδιαφέρει πώς από αυτό το σημείο, όταν μεταβώ σε αυτό το σημείο, θα αλλάξει, να μην διαλέξω αυτά τα σημεία, συγγνώμη, να διαλέξω κάποια άλλα σημεία, πώς όταν μεταβώ από αυτή τη θέση σε αυτή τη θέση, όπου βλέπετε και το R έχει αλλάξει και το θ έχει αλλάξει, αλλά εδώ με ενδιαφέρει το ότι έχει αλλάξει το ίδιο το θ, γιατί το θ είναι αυτό που μου δείχνει πώς αλλάζουν τα μοναδιαία διαρρύσματα. Όπως και μετακινηθώ εγώ, είτε φτιάξω το άρμονα 2 εδώ, είτε το φτιάξω εδώ, δεν αλλάζει τίποτα, αλλά αν πάω εδώ και φτιάξω το άρμονα 2, έχει άλλη κατεύθυνση το άρμονα 2. Ή εδώ έχει άλλη κατεύθυνση το άρμονα 2. Έχω φτιάξει διάφορα αρμοναδιαία διανύσματα στον χώρο και βλέπω ότι αυτό που επηρεάζει το αρμοναδιαίο και αντίστοιχα και το θήτα μοναδιαίο είναι η γωνιακή του θέση και όχι η ακτινική του θέση. Επομένως, εδώ θα πάρω κάποια μη μηδενικά πράγματα. Αν έκανα την αντίστοιχη παραγώγηση ως προς R, δεν θα έπαιρνα τίποτα σημαντικό. Και τελικά, αυτό που θα πάρω είναι τα ίδια αποτελέσματα που έγραψα προηγουμένως, χωρίς τη χρονική εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή θα πάρω πιο αμυγή σχέση. Εδώ θα πάρω το θήτα μοναδιαίο, εδώ θα πάρω το μείον R μοναδιαίο. Σκεφτείτε αυτές τις σχέσεις που έχω γράψει, προσπαθήστε μόνοι σας και μόνοι σας να τις κατασκευάσετε και να τις δείτε πώς γίνονται. Προσπαθήστε να τις δουλέψετε και με κατασκευές συνδεδεμένες και να κάνετε την αντίστοιχη παραγώγηση και θα δείτε ότι παίρνετε αυτές τις πάρα πολύ όμορφες σχέσεις. Γυρίζω πίσω τώρα σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη τον χρόνο. Έχουμε γράψει τη θέση σε διαδικτυακή μορφή σε πολιτικές ενταγμένες. Έχουμε γράψει την ταχύτητα. Σε πολιτικές ενταγμένες. Και τώρα μένει να γράψουμε και την επιτάχυνση σε πολιτικές ενταγμένες. Οπότε θα έχω κάθε όρος θα πρέπει να παραγωγιστεί ξεχωριστά, οπότε θα έχω 1, 2, 3, 4, 5 όρους. Τους γράφω αναλυτικά. R2 dot επί R μοναδιαίο. Συν R dot επί R μοναδιαίο dot. Συν R dot επί θήτα dot επί θήτα μοναδιαίο. Συν R επί θήτα 2 dot επί θήτα μοναδιαίο. Συν R επί θήτα dot επί θήτα μοναδιαίο dot. Συνεχίζω και μαζεύω τους διάφορους όρους. Ο όρος ο R μοναδιαίο dot θα μου δώσει κάτι στην κατεύθυνση θήτα. Άρα ας το ξεχάσω. Αυτός είναι στην κατεύθυνση θήτα, αυτός είναι στην κατεύθυνση θήτα. Ο θήτα μοναδιαίο dot θα μου δώσει κάτι στην κατεύθυνση μείον R μοναδιαίο. Άρα από εδώ θα πάρω κάτι αντίστοιχο με αυτόν εδώ τον όρο. Τι θα πάρω? Θα πάρω μείον R θήτα dot τετράγωνο. Αυτό το έξτρα θήτα dot, υπήρχε ένα θήτα dot, τον έχω γράψει θήτα dot τετράγωνο, προέκυψε από το θήτα μοναδιαίο dot. Αν κοιτάξετε από πάνω, το θήτα μοναδιαίο dot θα μας δώσει ένα έξτρα θήτα dot, το οποίο το έχω βάλει εδώ, και το πλήν που έχει να κάνει με το ότι η κατεύθυνση του θήτα μοναδιαίο dot είναι στη μείον R μοναδιαίο κατεύθυνση. Όλοι αυτοί οι όροι είναι στην κατεύθυνση R μοναδιαίο. Πάμε τώρα στην κατεύθυνση στη θήτα μοναδία. Θα έχουμε έναν όρο από εδώ, έναν όρο από εδώ και έναν όρο από εδώ. Ο όρος από εδώ, επειδή έχω R μοναδία dot, όπως διαβάζετε από πάνω, θα μου δώσει κάτι
στην θήτα μοναδιό κατεύθυνση, αλλά έχει ένα θήτα dot. Άρα θα μου προκύψει R dot, θήτα dot, θήτα μοναδιό. Δηλαδή ακριβώς αυτό το νόημα. 2 R dot, θήτα dot. Το ένα, ο ένας όρος προέκυψε από εδώ, ο άλλος όρος προέκυψε από εδώ, και έτσι πήραμε το διάρρη. Συν R θήτα 2 dot και όλο το θήτα μοναδιό. Βλέπετε ότι προχωρώντας σε παραπάνω παραγωγής, αρχίζουν τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα καθενός και αφετέρου αρχίζουμε και χάνουμε την γεωμετρική μας διέστηση. Στο επίπεδο της ταχύτητας, κάπως τα πράγματα είναι λογικό, λογικά. Ο ένας όρος, ο ακτινικός όρος, η ακτινική συνιστόση της ταχύτητας, καθώς κινείται το σωματίδιο, πέστε προς εδώ, προς τα εδώ, να φτιάξουμε άλλο διάγραμμα για να το μπερδεύσουμε. Πέστε ότι το σωματίδιο μου κινείται κάπως έτσι. Αυτό είναι το R διάνυσμα. Αυτό είναι το διάνυσμα της ταχύτητας. Η ταχύτητα, όπως βλέπετε, έχει δύο συνιστώσεις. Μία συνιστώσα που είναι η VR, δηλαδή είναι το R dot, το PR μοναδιαίο, είναι στην κατεύθυνση της ακτίνας, και μία συνιστώσα η οποία είναι στην κατεύθυνση του θήτα μοναδιαίου, είναι η βεθήτα του θήτα μοναδιαίου, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή. Η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που μαθαίνετε στο σχολείο, R επί συχνότητα, R επί ωμέγα. Το γωνιακό κομμάτι της ταχύτητας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ρυθμός με τον οποίο στρίβει το σωματίδιο καθώς κινείται πάνω στην τροχιά επί την αντίστοιχη ακτίνα. Τώρα, όταν πάμε στην επιτάχυνση, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκα και βλέπετε ότι το μεν ακτινικό κομμάτι της επιτάχυνσης σχετίζεται και με τι ρυθμό αλλάζει η ακτινική ταχύτητα, το R2 dot, σχετίζεται και με το τι στρίβει το σωματίδιο απλώς. Οπότε, ακόμα και αν κινούνται σε ακτινική τροχιά, ακόμα και αν το R ήταν σταθερό, οπότε και η πρώτη και η δεύτερη παράγοντα του ήταν 0, θα υπήρχε ένα χώρο ακτινική επιτάχυνσης, που είναι η κλασική μας κεντρομόλος επιτάχυνση. Αυτό εδώ λοιπόν είναι η κεντρομόλος επιτάχυνση και βλέπετε ότι πάντα κοιτάζει προς τα μέσα, προς το εσωτερικό του άλλου. Εντάξει. Κάτι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και μοιάζει αρκετά περίεργο. Αν η τροχιά μου, και θα ήθελα λίγο να το σκεφτείτε μόνοι σας, δεν θέλω να προχωρήσω στην απάντηση. Αν η τροχιά μου κινείται έτσι, οπότε θα περίμενε κανείς ότι και το μόλος είναι προς τα κύλα της τροχιάς. Εδώ βγάζω μείον R, θετικό R, πάντα είναι η απόσταση από το κέντρο. Το θήτα τότε τετράγωνο είναι θετικό, άρα μοιάζει αυτή που είπα η κεντρομόλος επιτάχυνση να είναι προς τα αρνητικά, προς το κέντρο. Ενώ εδώ βλέπω καθαρά ότι η επιτάχυνσή μου, η κάθετη στην τροχιά, έχει την κατεύθυνση προς τα κύλα της τροχιάς. Τι τρέχει. Πώς συνδυάζεται το ότι εδώ υπάρχει το πλήν, ενώ εδώ φαίνεται να είναι συν R μοναδία, να έχει μια κατεύθυνση προς το συν R μοναδία. Σκεφτείτε. Και τέλος υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τη γωνιακή επιτάχυνση, όπου ναι, μεν αυτόν τον όρο το καταλαβαίνω, προφανώς άμα δεν στρίβει το σωματίδιο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα και στρίβει με αυξανόμενη γωνιακή ταχύτητα, το θήτα 2 dot θα είναι θετικό και θα έχουμε μια γωνιακή επιτάχυνση. Αλλά υπάρχει και ένας έξτρα όρος, ο R dot επί θήτα dot, που δεν έχει να κάνει με το ότι αλλάζει η γωνιακή ταχύτητα, ακόμα και αν υπάρχει σταθερή γωνιακή ταχύτητα, υπάρχει ένας όρος γωνιακής επιτάχυνσης, η οποία εμφανίζεται μονάχα όταν υπάρχει και ακτινική ταχύτητα. Αυτή λέγεται επιτάχυνση κοντολής και είναι πολύ σημαντική στο σύστημα της Γης, το οποίο είναι ένα περιστρεφόμενο σύστημα γιατί η Γη στρέφεται γύρω από τον άξονά της. Όταν κινούνται οι αέριες μάζες στο σύστημα αυτό,
δεν κινούνται όπως θα περίμενε κανείς ένα τρενιακό σύστημα. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες όταν, για παράδειγμα, δημιουργείται κάποιο ένα χαμηλό βαρομετρικό και θα περίμενε κανείς ότι οι αέριες μάσες που βρίσκονται έξω από το χαμηλό θα κινηθούν προς το χαμηλό, θα τείνουν να εξισορροπήσουν την πίεση και άρα θα κινούνταν ακτινικά. Αυτές δεν κινούνται ακριβώς ακτινικά, αλλά στρέφονται καθώς πλησιάζουν στο κέντρο και τελικά στροβιλίζονται και δημιουργούνται οι κυκλώνες ή οι αντικυκλώνες. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό. Θα μιλήσουμε για τα μία τρανιακά συστήματα στην περίπτωση. Θα μιλήσουμε για τα μία τρανιακά συστήματα και τις δυνάμεις που εμφανίζονται στα μία τρανιακά περιστρεφόμενα συστήματα στο μάθημα της μηχανικής δύναμης. Στο άλλο τμήμα, ο κ. Βλαχάκης δίνει αρκετή έμφαση σε αυτά τα κομμάτια, οπότε τα συζητάει εκτενώς. Αν θέλετε, κοιτάξτε περισσότερο τα μαθήματα του κ. Βλαχάκη για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα τα πίσω γιατί θα ήθελα να προχωρήσω σε άλλα. Η έμφασή μου είναι αλλού. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η επιτάχυνση και το δεύτερο πράγμα σε πολιτικές υπερμένες και το δεύτερο πράγμα το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι προσέξτε ότι ήδη από το επίπεδο της ταχύτητας, για να μην πω από το επίπεδο της θέσης, πόσο μάλλον για την επιτάχυνση, αυτή η ομορφιά που είχαμε στις καρδιτσαρίες υπερμένες, όπου προκειμένου να γράψουμε τη χ συνιστόσα της επιτάχυνσης, απλώς βάζαμε χ2 dot, αντί να φτιάξω την ψ συνιστόσα της επιτάχυνσης, γράφαμε απλώς ψ2 dot, τώρα είναι πιο πολύ κοντά τα πράγματα. Δεν είναι η ακτινική συνιστόσα της επιτάχυνσης απλώς r2 dot, αλλά έχει και κομμάτια που σχετίζονται με το θ dot. Και δεν είναι η γωνιακή επιτάχυνση και το θ2 dot, αλλά είναι επί r και έχει και έξτρα κομμάτια που σχετίζονται με το r dot. Ωραία. Λοιπόν, έχοντας κάνει και αυτά, και έχοντας περιγράψει σε πολιτικές τεταρμένες τη θέση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση, τώρα θα πάμε να προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε ποια είναι η κίνηση, η τροχιά ενός σωματιδίου το οποίο κινείται εξαιτίας ενός βαρυτικού ελεκτρικού κέντρου. Το ελεκτρικό δεν χρειαζόταν, η βαρύτητα είναι η ελεκτρική. Οπότε θα στήσουμε το πρόβλημα της κίνησης ενός σωματιδίου κάτω από την επίδραση μιας βαρυτικής δύναμης, η οποία θα την θεωρήσουμε εξ αρχής ότι έχει τη μορφή αντιστρόφου τετραγώνου. Θα πάρουμε έτοιμο τον τύπο για την έκφραση που μας δίνει τη δύναμη της βαρύτητας. Βαρυτικό κέντρο πλανήτης. Εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει γιατί το κέντρο το θεωρώ σταθερό όταν έχουμε ένα πλανήτη και έναν ήλιο για παράδειγμα και οι μάζες τους δεν είναι πολύ πολύ διαφορετικές όπως πράγματι συμβαίνει στο ηλιακό μας σύστημα. Κανονικά και ο ήλιος κινείται λίγο. Εγώ σε αυτό το σημείο θα κάνω την θεώρηση ότι το βαρυτικό κέντρο είναι τόσο μεγάλης μάζας ώστε η ύπαρξη του πλανήτη δεν είναι ικανή να κουνήσει το βαρυτικό κέντρο. Είμαι στο όριο δηλαδή που η μάζα του βαρυτικού κέντρου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του πλανήτη. Οπότε το βαρυτικό κέντρο το θεωρώ το κέντρο ακρόνιμο. Είναι σωστή αυτή η θεώρηση. Δεν την έχουμε συζητήσει πολύ γιατί δεν έχουμε μιλήσει πολύ για την εκκρεμάζα. Θα μας δοθεί ευκαιρία μετά τα μαθήματα που θα κάνουμε για τη βαρύτητα να μιλήσουμε για αυτό. Λοιπόν, ο πλανήτης μας, έστω ότι βρίσκεται στη θέση R και έχει ταχύτητα V. Όπως έχουμε συζητήσει, δύναμη κεντρική και είναι δύναμη. Η δύναμη είναι μείον G M M για R τετράγωνο και π ένα 2. Έχω γράψει, έχω πάρει έτοιμο ο τύπος, η έκφραση της βαρυτικής δύναμης.
μη κεφαλαίο η μάζα του ελληνικού κέντρου, μη μικρό η μάζα του κινούμενου σώματος αυτού του πλανήτη. Από τη στιγμή που η δύναμη αυτή είναι κεντρική, αυτόματα έπεται ότι η στροφορμή διατηρείται, άρα κίνηση σε επίπεδο. Ποιο επίπεδο? Το επίπεδο των R. 0, 0, 0. Το επίπεδο που ορίζουν το διάνυσμα της θέσης του αρχικού και το διάνυσμα της ταχύτητας του αρχικού, τα οποία στο παράδειγμα που πάω να ζωγραφίσω είναι ο πίνακας μου. Οπότε θα χρησιμοποιήσω πολιτές συνδεδεμένες για να περιγράψω την κίνηση του πλανήτη και ξεκινάω. Θα έχω μάζα επί dv προς dt ίσον με μείον g m m δια r τετράγωνο επί r κατά 2. Και τώρα εδώ θα κάνω, πρώτα απ' όλα θα πετάξω ό,τι πετάγεται, συγκεκριμένα η μάζα του πλανήτη πετάγεται. Με άλλα λόγια, ό,τι και να βάλω στη θέση του πλανήτη, στη θέση του Ερμή, αν βάλω τη Γη, αν βάλω τη Σελήνη μας, βάζω το Γανιμίδη, βάζω οτιδήποτε θέλω, βάζω ένα σωματίδιο σκόνης, ακριβώς στην ίδια θέση, με ακριβώς την ταχύτητα του Ερμή, τότε η κίνηση όλων αυτών των σωμάτων θα είναι ακριβώς ίδια και ανεξάρτητη από το αν έχω βάλει τον Ερμή, τον Γανιμίδη, τη Γη ή τη Σελήνη. Αυτό φαίνεται αμέσως από τη διαγραφή που έχω κάνει. Δεύτερο πράγμα που θα κάνω, θα ξανακάνω την παραγώγηση ως προς θήτα και μετά ως προς τέ. Ο λόγος που θα το κάνω είναι γιατί με ενδιαφέρει σε πρώτη φάση όχι να δω τη χρονική εξέλιξη της κίνησης του πλανήτη, αλλά θέλω να δω το σχήμα, τη γεωμετρία της τροχιάς του πλανήτη. Και αυτό θα υπάρχει μέσα εδώ. Κάποιο τρόπο θα μου πείτε, μα εδώ υπάρχει χρονική εξέλιξη λόγω του ότι έχω την ταχύτητα. Θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Ίσον μείον G M δια R τετράγωνο επί R. Πριν αρχίσω να κάνω τις πράξεις, ξέρω ότι εδώ το αριστερό μέρος είναι η επιτάκυνση. Και η επιτάκυνση έχει δύο κομμάτια. Και ένα ακτινικό και ένα γωνιακό. Το δεξί μέρος έχει μόνο ακτινικό κομμάτι. Άρα αυτόματα το κομμάτι που αφορά το δεύτερο μέρος, το γωνιακό, θα έχει να, η εξαφάνιση του γωνιακού κομματιού της επιτάκυνσης στην πραγματικότητα σχετίζεται με τη διατήρηση της τροφορμής. Πίσω από αυτό θα κρύβεται η διατήρηση της τροφορμής που συζητήσαμε προηγουμένως. Οπότε απλώς συζητάω διάφορα πράγματα καθώς προχωράμε προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε. Δεύτερο πράγμα που θα γράψω είναι ότι η στροφορμή του πλανήτη μας είναι M επί R προς V, όπως έχουμε συζητήσει. Και αν κάνω τις πράξεις, χρησιμοποιώντας πολιτικές συνταγμένες, αυτό είναι R επί R μοναδιαίο και αυτό είναι VR επί R μοναδιαίο συν Vθ επί θ μοναδιαίο. Όπου έβαλα με το απλοποιημένο σύμβολο VR, αυτό που προηγουμένως πάνω είχα γράψει σαν R-dot. Και με το απλοποιημένο σύμβολο Vθ, αυτό που πιο πάνω είχα γράψει σαν R επί θ-dot. Μόνο που αυτό το εξωτερικό γινόμενο είναι ταυτοτικά 0, γιατί είναι R μοναδιαίο προς R μοναδιαίο, ενώ το άλλο εξωτερικό γινόμενο, το R μοναδιαίο επί θ μοναδιαίο, είναι το εξωτερικό γινόμενο δύο καθέτων μοναδιαίων διανυσμάτων που θα με βγάλει από το επίπεδο. Αν στρίψω το R μοναδιαίο προς το θ μοναδιαίο, θα βγω προς τα έξω και θα πάρω το Z μοναδιαίο, όπου θεωρώ σαν Z άξονα τον άξονα προς τα έξω. Και ακριβώς επί ένα, γιατί τα δύο αυτά διανύσματα είναι ορθογόνια το ένα στο άλλο και έχουν και μήκος 1. Άρα το μέτρο αυτού του εξωτερικού γινωμένου θα είναι 1 επί 1 επί μήτων των 90 μοιρών, δηλαδή επί 1. Άρα 1. Και επομένως στο κορμί έχει πάλι την απλή μορφή M επί R επί Vθ επί Z μοναδίων. Να το σημειώσω λοιπόν αυτό και να
έρθω τώρα να χρησιμοποιήσω την έκφραση για το καθήτας, που είναι αρεπτυναντότ, προκειμένου να ξαναγράψω αρχινοδότη την ποσότητα. Άρα, να γράψω τον θήτα διτή, το θήτα τότε δηλαδή. Δεν θα χρειαστώ τίποτα άλλο από αυτά. Δεν είναι ανάγκη να επίσης να είστε, να θυμόσαστε απ' έξω τις εκφράσεις αυτές που έχω γράψει για την επιτάκνηση και την ταχύτητα. Για την ταχύτητα καλό είναι να μπορείτε εύκολα να το καταλάβετε ότι γίνεται, αλλά θα πρέπει να είστε πάντα σε θέση να αναπαραγάγετε το αποτέλεσμα που έβγαλα για την επιτάκνηση με τον τρόπο που το έβγαλα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σας βολεύει σας. Λοιπόν, πάμε να συνδυάσουμε τα πράγματα. Από τη σχέση L ίσον M επί R επί β επί Z πλαβλιαίο παίρνω τα μέτρα και επομένως παίρνω M R τετράγωνο επί θήτα dot, αφού το β, υπενθυμίζω, είναι το R επί θήτα dot. Οπότε αυτόματα την έκφραση θήτα dot μπορώ να την γράψω σαν L δια M R τετράγωνο. Το L είναι διατηρούμενο μέγεθος, είπαμε ότι στο φόρμα διατηρείται, επομένως μπορώ να γράψω το θήτα dot σε συνάρτηση του R. Αν ξέρω το R, ξέρω και το θήτα dot. Αν ξέρω το θήτα dot, ξέρω και το R. Οπότε επανέρχομαι στην σχέση την τελευταία που έχω γράψει εκεί, αντικαθιστώντας αυτό που βρήκα για το θήτα dot. L λοιπόν, δια M R τετράγωνο, επί dv θήτα ίσον μείον G M δια R τετράγωνο επί R. Να σημειώσω και κάτι εδώ. Αυτό είναι για βαρύτητα. Αν είχα οποιαδήποτε άλλη κεντρική αστρόβιλη δύναμη, το δεξί μέρος θα ήταν μείον F του R δια M αντί της βαρυτικής δύναμης δια M την οποιαδήποτε άλλη κεντρική δύναμη δια M επί R μόνο 2. Κοιτώντας αυτή τη σχέση, βλέπουμε ότι μονάχα στην περίπτωση που η κεντρική αυτή δύναμη είναι δύναμη αντιστρόφου τετραγώνου, αυτά τα δύο R τετράγωνα φεύγουν και η σχέση απλοποιείται εξαιρετικά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν είχαμε μια οποιαδήποτε άλλη δύναμη, που η F του R πήγαινε σαν 1 δι R τρίτης για παράδειγμα, ή 1 δι R, ή επί R, τότε αυτό το R τετράγωνο δεν θα έφευγε με την αντίστοιχη εξάρτηση από το R της δύναμης. Οπότε η δύναμη αντιστρόφου τετραγώνου αυτόματα έχει μια απλοποίηση στο επίπεδο της διαφορετικής εξίσωσης. Δεν ξέρουμε αν αυτή η απλοποίηση στο επίπεδο της διαφορετικής εξίσωσης θα οδηγήσει και σε απλοποίηση στο επίπεδο της τροχιάς. Ξεχνάω λοιπόν τη γενική περίπτωση που αφορά μια οποιαδήποτε δύναμη και επιστρέφω πάλι τώρα. Το κλίν είχε να κάνει με το ότι ήταν, θεώρησα ότι η οποιαδήποτε άλλη αυτή κεντρική δύναμη είναι πάλι κεντρική. Όπως και είναι ηλεκτρική, όπως και η βαρυτική δύναμη. Συνεχίζω με τη βαρυτική δύναμη, πετώντας τα άλλα κάτω. Και έχουμε dv dθ ίσον μείον gmm δια L. Επιτρέψτε μου να κάνω άλλη μια απλοποίηση. Τον όρο L δια M τον αλλάζω με ένα καινούριο σύμβολο που έχει να κάνει είναι ειδική στο κορμί. Το ειδική δεν λέει τίποτα ιδιαίτερο, είναι κακή μάλιστα
μετάφραση, θα έλεγα «Ή στο κορμί ανά μονάδα μάζης». Η αλλαγή αυτή που θα κάνω, αντί του L δια L να χρησιμοποιήσω το L μικρό, έχει να κάνει με το ότι αν στη θέση του Ερμή βάλω ένα σωματίδιο σχόλης και βάλω τη Γη, αλλά βάλω τα ίδια, την ίδια θέση και την ίδια ταχύτητα, αυτή η ειδική στο κορμί, αυτό το L μικρό, θα είναι το ίδιο για όλο το σώμα, όπως θα δείξω στη συνέχεια. Αφού το L είναι M επί R τετράγωνο επί θήτα dot, το L θα είναι σκέτο R τετράγωνο επί θήτα dot. Άρα, το καινούριο αυτό μέγεθος L δεν εμφανίζει πουθενά, δεν έχει καθόλου εξάρτηση από τη μάζα του σώματος το οποίο θα βάλω να κινηθεί μέσα στο βαρυτικό πεδίο. Έχει να κάνει μονάχα με τη θέση και την ταχύτητα του σώματος. Και έχω ξεχάσει από το αρμόνα διάσωμα. Αυτή την εξίσωση θα προσπαθήσω να λύσω στη συνέχεια. Όπου στη θέση του L κεφαλαίου δια M θα χρησιμοποιήσω το L μικρό. Ξαναγράφω τη σχέση dB dθ ίσον μείον G M δια L επί άρθρα 2. Και τώρα θα αντικαταστήσω στη σχέση αυτή την ταχύτητα γραμμένη σε συνιστώσεις. VR επί άρθρα 2 συν Vθ επί θ μοναδιαίο. Σημειωτέων, αν κοιτάξετε σε βιβλία που κάνουν την ανάλυση της κίνησης μέσα σε βαρυτικό πεδίο, δεν το κάνω έτσι. Το κάνω έτσι για έναν ιδιαίτερο λόγο. Προσπαθώ, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης, να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πνεύμα της νευτόνιας απόδειξης, που ήταν γεωμετρική απόδειξη. Συν την μεγάλη έμφαση που δώσαμε στο μάθημα στην έννοια του αρμονικού ταλαντοντή και της διαφορετικής εξίσωσης του ικανοποιείου αρμονικού ταλαντοντής. Θα δείτε σε λίγο, θα μου πείτε ποιος αρμονικός ταλαντοντής, δεν βλέπω κανέναν αρμονικό ταλαντοντή, θα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, αρχίζω τις πράξεις και σημειώνω ότι οι πράξεις που θα κάνω είναι παράγωγοι ως προς θήτα, όχι παράγωγοι ως προς χρόνο. Οπότε από εδώ και στο εξής, οποτεδήποτε θα θέλω να παραγωγήσω κάτι, θα του βάζω ένα τόνο και όχι μια τελεία. Η τελεία σημαίνει παράγωγος προς χρόνο, ο τόνος θα σημαίνει παράγωγος προς θήτα. Οπότε όταν βλέπετε τόνο θα σημαίνει παράγωγος προς θήτα. Και έχω αφήσει επίτηδες να κρέμονται οι σχέσεις, οι οποίες δίνουν το ρυθμό μεταβολής των μοναδιαίων διανυσμάτων ως προς θ. Ξεκινάω λοιπόν. Γράφω VR τόνος επί R μονα 2 συν VR επί R μονα 2 τόνος συν Vθ επί θ μονα 2 Vθ τόνος επί θ μονα 2 συν Vθ επί θ μονα 2 τόνος. Και όλο αυτό θέλω να μου κάνει μείον GM δια L επί R μονα 2. Στο δεξί μέλος υπάρχουν μονάχα οι φυσικές παράγοντες του προβλήματος, που είναι το βαρυτικό κέντρο, και οι αρχικές συνθήκες μέσω της στοφορμής, όπου αφού η στοφορμή διατηρείται, μπαίνουν, είτε βάλω είτε την υπολογίσω και στοφορμή χρησιμοποιώντας αρχικές συνθήκες, είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερες συνθήκες, θα μπει το ίδιο πράγμα. Άρα μπορώ να φαντάζομαι ότι το L μπορώ να το υπολογίσω γνωρίζοντας πού αρχικά βρισκόταν το σώμα και με τι ρυθμό περιστρεφόταν αρχικά το σώμα. Θυμόσαστε ότι
Το L μικρό, που βγάλαμε προηγουμένως, είναι R τετράγωνο επί θέτατο. Άρα αρκεί στη θέση του L να αντικαταστήσω την αρχική θέση του σώματος, την αρχική απόσταση του σώματος από το βαρυτικό κέντρο, στο τετράγωνο, επί την αρχική γωνιακή ταχύτητα του σώματος ως προς το βαρυτικό κέντρο. Αυτό εδώ, σύμφωνα με τη σχέση που είναι γραμμένη εκεί πάνω, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το θήτα μοναδιαίο. Και αυτό εδώ, που είναι γραμμένο εκεί πάνω, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μείον R μοναδιαίο. Και τώρα, όπως και προηγουμένως, μαζεύονται όροι, όροι που θα έχουν R μοναδιαίο, όπως αυτός και αυτός, και όροι που θα έχουν θήτα μοναδιαίο, όπως αυτός και αυτός. Το δεξί όμως μέρος έχει μόνο R μοναδιαίο. Οπότε χωρίζω τη διαφορική αυτή εξίσωση, την διανυσματική αυτή διαφορική εξίσωση, σε δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι που αφορά την ισότητα αριστερού δεξιού μέλους ως προς τα R μοναδιαία και ένα κομμάτι που αφορά την ισότητα αριστερού δεξιού μέλους ως προς τα θ μοναδιαία. Γράφω, ως προς το R μοναδιαίο, η διαφορική εξίσωση που θα πάρω είναι V R τόνος μείον βεθήτα δε αρτόνος μείον βεθήτα ίσον μείον G επί M δια L. Και η σχέση που θα πάρω για τα θήτα μοναδιαίο είναι VR συν βεθήτα τόνος ίσον με 0. Αυτές οι διαφορετικές εξισώσεις είναι αρκετά απλές τώρα. Έχω φύγει από την πολυπλοκότητα του αρχικού προβλήματος. Θα μου πείτε ποια πολυπλοκότητα του αρχικού προβλήματος, το έχω σβήσει τώρα, αλλά ένα επίπεδο πριν από εδώ, όπου υπήρχε και αυτό το κομμάτι, υπήρχαν και τα άλλα τετράγωνα κομμάτια, τα πράγματα ήταν αρκετά πολύπλοκα. Γιατί είχαμε θήτα, θήτα, ντο, θήτα, δίστονο, R, R τόνος, R δίστονο, R μοναδιαίο, θήτα μοναδιαίο, γινόταν ο παγός χαμός. Με τις επιλογές που ακολουθήθηκαν, οι οποίες δεν είναι πολύ προφανείς γιατί είναι τέτοιες τις επιλογές, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι έχουμε φτάσει σε ένα σετ διαφορετικών εξώσεων που δεν μοιάζουν πολύ δύσκολες. Μάλιστα, ισχυρίζομαι ότι όντας πρωτοτάξεις διαφορετικές εξώσεις, αν και επεπλεγμένες γιατί αφορούν το VR και το βεθήτα, και εδώ το VR και το βεθήτα, επειδή είναι γραμμικές όλες αυτές τις σχέσεις, θα έχουν λύσεις της μορφής A στη λάμδα B και υποκαθεξής. Οπότε, ένας τρόπος να προχωρήσει κανείς, δεν θα το κάνω με τον τρόπο, είναι να πει ότι το VR θα πρέπει να είναι της μορφής A στη λάμδα B. Το βεθήτα θα πρέπει να είναι αυτό A στη λάμδα B. Έτσι ώστε όταν ρίξω και A στην λάμδα θήτα και το ένα και το άλλο. Γιατί είναι διαφορετικές εξώσεις ως προς θήτα, όπως είπαμε. Άρα οι λύσεις μου και για το VR και για το θήτα θα πρέπει να είναι της μορφής A στην λάμδα θήτα. Δεν θα το κάνω έτσι. Θα προσπαθήσω τώρα να αποσυμπλέξω τις δύο αυτές διαφορετικές εξώσεις και να εμφανίσω τον αρμονικό κατατοπή που τόσο πολύ διατυμπανίζω. Να τις ονομάσω μάλιστα σχέση 1 και σχέση 2. Θα ξαναπαραγωγήσω την πρώτη σχέση. Οπότε θα πάρω. Και θα εξηγήσω λίγο γιατί την παραγώγησα. Είναι σχεδόν προφανές γιατί το έκανα. VR τόνος μείον VR θήτα τόνος ίσον με 0. Είναι παραγωγήσεις, ξαναλέω, το υπενθυμίζω, θα το πω κάποιες φορές γιατί να μην το ξεχνάμε. Είναι παραγωγής ως προς θήτα, αυτό πράγματι που κάνω. Αυτή εδώ είναι η σταθερή ποσότητα, οπότε προφανώς φεύγει. Ένας λόγος λοιπόν που παραγώγησα πάλι, όχι ο σημαντικότερος, είναι για να διώξω αυτό εδώ τον όρο. Ο σημαντικότερος λόγος που παραγώγησα είναι για να δημιουργήσω το δεύτερο τόνος, το οποίο το ξέρω μέσω του VR από τη δεύτερη σχέση. Άρα, αν πάρω τη δεύτερη σχέση και ξαναγράψω το δεύτερο τόνος, θα καταλήξω σε μια διαφορετική εξίσωση μόνο για το VR. Με αυτόν τον τρόπο αποσυμπλέκω τις εξίσωσεις. Οπότε τώρα, χρησιμοποιώντας τη σχέση νούμερο 2, βγάζω VR δίστομο μείον
Βουαλά! Έτοιμος ο αρμονικός μου παλαιότητας. Θα την γράψω αυτή, σχέση 3. Εδώ δεν χρειάζεται να ειδώσει κανείς, κατευθείαν η απάντηση. VR ίσον R συνημήτωνο θ και β ημήτωνο θ. Ξαναλέω πάλι, παραγωγήσεις ως προς θ. Επομένως η λύση θα πρέπει να είναι μια συνάρτηση του θ και μάλιστα με συχνότητα 1. Συνημήτωνο 1 θ, ημήτωνο 1 θ. Γιατί εδώ ο αντίστοιχος συντελεστής είναι μονάδα. Ωραία. Τώρα που ξέρω το VR, να ξαναεπιστρέψω στη σχέση την πρώτη. Εντάξει, γιατί αφού ξέρω το VR, αν το παραλογίσω ως προς θ, θα φτιάξω αυτό το μέλος, ξέρω αυτό το μέλος, άρα μπορώ να λύσω και ένα πρώτο βέβαιο. Να την ονομάσω στη σχέση 4. Και χρησιμοποιώντας τη σχέση 1 πάλι, βρίσκω βθ, γίνω σου με θ, ίσον βαρ τόνος συν gmdr. Βαρ τόνος, δηλαδή παίρνω αυτή τη σχέση και την παραγωγίζω, είναι η σχέση 4, και την παραγωγίζω προς θ, οπότε παίρνω μείον α ημίτωνο θ, συν β συν ημίτωνο θ, είπαμε συν gmdr. Έχουμε και το βεθύτα. Άρα έχουμε τα πάντα όσον αφορά την ταχύτητα, το διάνυσμα της ταχύτητας, σαν συνάρτηση της γωνίας. Προφανώς υπάρχουν παράμετροι στο πρόβλημα, παράμετροι α και β, και θα έπρεπε να υπάρχουν παράμετροι, γιατί υπάρχουν και δύο αρχικές συνθήκες του προβλήματος. Πού βρισκόταν αρχικά, τι ταχύτητα έχει αρχικά. Πριν σταματήσω για διάλειμμα, τώρα νομίζω ότι μπορώ να σβήσω όλα τα περιφερειακά πράγματα που έχω χρησιμοποιήσει. Θέλω να δείξω ότι η ταχύτητα στο τετράγωνο, η οποία είναι το VR επί R μοναδιαίο ή το Vθ επί θ μοναδιαίο, αν και ψώσω το τετράγωνο, θα μου δώσει απλώς, επειδή είναι ορθογώνιες μεταξύ τους συντεταγμένες το R μοναδιαίο και το θ μοναδιαίο, θα μου δώσει απλώς το άθροιμα τετραγώνων των δύο πάνω των συνιστοσών. Απλοϊκό. Λοιπόν, δέστε τώρα το εξής όμως. Η σχέση που έχουν τα VR και τα Vθ είναι η απόλυτη. Αν πάρω το VR και το ψωστό τετράγωνο και προσθέσω το Vθ πλην το σταθερό όρο στο τετράγωνο, θα πάρω α επί συνημήτωνο συν β επί ημίτωνο, αυτό είναι το συνημήτωνο θ, αυτό είναι το ημίτωνο θ στο τετράγωνο, συν μείον α επί ημίτωνο συν β επί συνημήτωνο θ και προς το τετράγωνο. Άμα κάνετε τις πράξεις, θα βγει α τετράγωνο και β τετράγωνο. Με άλλα λόγια, όχι το τετράγωνο της ταχύτητας, αλλά η σχέση αυτή μεταξύ του ακτινικού και του γωνιακού κομματιού ικανοποιεί μια σχέση κύκλου. Ο Νεύτωνας με γεωμετρικό τρόπο φτάνει σε αυτό το σημείο και αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα η ταχύτητα ικανοποιεί το διάνυσμα της ταχύτητας κινείται πάνω σε ένα κύκλο. V1, V2, V3, V4, V5 και ούτω καθεξής. Ακριβώς αυτόν τον κύκλο έχουμε φτιάξει εδώ. Κυκλική οδογράφος. Και από εδώ ανάποδα προχωράει ο Νεύτωνας και βγάζει τον ώμο του αντιστροφή τετραγώνου.
Μάλλον δείχνει ότι εφόσον στην πραγματικότητα ακριβώς με τη σειρά που το κάνουμε, ότι εφόσον υποθέσει κανείς ότι η βαρετική δύναμη είναι μια δύναμη της τρόφης του τετραγώνου, οδηγείται σε μια οδογράφο, δεν την ονομάζει οδογράφο, είναι μεταγενέστερο το όνομα οδογράφος, είναι σχεδόν 200 χρόνια μετά τον έκανα ονομάζεται από το Χάμιλτον οδογράφος, αποδεικνύει ότι το διάστημα της ταχύτητας διαγράφει έναν κύκλο. Και από αυτόν τον κύκλο στη συνέχεια οδηγείται στην ελλειπτική κίνηση. Αυτό την επόμενη ώρα. Σταματάω εδώ.